Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, και όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, στο σημείο αυτό θέλω πραγματικά να δέσουμε το ό,τι έγινε εκεί στο συμπόσιο της Σίμης και με το δικό μας μεγάλο θέαμα το οποίο προετοιμάζεται. Μια συνεδρίαση λοιπόν, διαφορετική από τις άλλες, είχαν τη χαρά να θα παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες στο συμπόσιο της Σίμης, οι εργασίες του οποίου γίνονται στο ξενοδοχείο Lydian Village και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής, τα μέλη της οικογένειας του Συμποσίου της Σίμης, που συναντιούνται κάθε χρόνο, παρευρέθηκαν εκεί, αλλά στον γάμο δύο δικών τους παιδιών, που έγινε και που καταλαβαίνετε πόση χαρά έδωσε. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων της Σουηδίας και πρώην Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Κάρλσον, επέλεξε την Ρόδο με καλεσμένους τα μέλη της οικογένειας του Συμποσίου της Σίμης, για να νυμφευθεί την αγαπημένη του Φρεντζέσκα Ρόλφ. Κουμπάρος και μάρτυρας δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου, κύριο Γιώργο Παπανδρέου, και παπάς, ο καθηγητής που ήταν εκεί και βεβαίως συμμετείχε στις εργασίες του συμποσίου. Ο γάμος έγινε, μας λένε, στην παραλία της Λάρδου, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο, και το κλίμα καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής, αλλά και στην συνέχεια, ήταν εξαιρετικό, με τους νεόνυμφους να μοιράζονται τη μεγάλη τους χαρά με ανθρώπους που μετά από τόσα χρόνια συναντήσεων νιώθουν οικογένεια. Στην τελετή βέβαια παρευρέθηκαν και δύο κόρες, οι κόρες του Κάρλσον από τον προηγούμενο γάμο του. Και βέβαια εγώ που βλέπω εδώ και υλικό, ήταν όλα όμορφα και ευλογημένα. Εδώ όμως μιλάμε τώρα για την δική μας μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση που θα γίνει και θα έχουμε αναπαράσταση του παλιού παραδοσιακού καλλίμνικου γάμου. Έμεινα πραγματικά εντυπωσιασμένη, γιατί θα δείτε τα σκηνικά, θα δείτε τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, από την προξενήτρα μέχρι το προξενιό, το ζευγάρι, πώς να σταθεί, πώς ήρθε το σόι του γαμπρού στην οικογένεια, όλες οι λεπτομέρειες, μέχρι και τα πρικιά. Και εκεί θα τα μεταφέρουν, καλοσιδερωμένα, τακτοποιημένα, όλα, έτσι. Οι Βέρες είναι κάπου εδώ, κοντά μου, έτσι, γουρί. Λοιπόν, και πάμε να σας πω αναλυτικά, αγαπητοί μου φίλοι, ότι είχα μετά την ευκαιρία τόσο να μιλήσω με τον παρουσιαστή, τον αφηγητή της παράστασης, τον Μάρκο Βολονάκη, όσο και την μεγάλη δασκάλα Φρόσο Τρουμουλιάρη, που ακούραστη και αλήγιστη προετοιμάζει τα πάντα με μεγάλη υπομονή, έτσι, και κουράγιο. Το γυμναστήριο λοιπόν Fitness Center της οικογένειας Τρουμουλιάρη, αγαπητοί μου φίλοι, ετοιμάζεται και σε συνεργασία με τον Δήμο Καλλιμνίων, αλλά και με τη συμμετοχή 25 τόσων χορευτών της καλλιτεχνικής στέγης Ποντίων Βορείου Ελλάδος, να μας παρουσιάσει τον κύκλο της ζωής στην Κάλυμνο, την γέννηση, τις χαρές, τις λύπες. Μας προσκαλεί λοιπόν στην μεγάλη αυτή μουσικοθεατρική παράσταση με τον τίτλο «Εκεί που η Κάλυμνο συναντά τον Πόντο και την Κρήτη», την Κυριακή, 8 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ. Να είσαστε εκεί από λίγο πιο νωρίς, γιατί 8 θα ξεκινήσουν. Μέχρι να δούμε όλα τα δρόμενα του γάμου και τα λοιπά, τους πόντιους, και αμέσως μετά, στο ανοιχτό θέατρο χώρας βέβαια εκεί, θα υπάρξουν δύο ορχήστρες, τόσο τα Διονυσάκια, όσο και ο Θέμελης Πιζάνιας με το μουσικό του σχήμα, που καταλαβαίνετε θα ξεσηκώσουν τους πάντες, και αυτός είναι ο σκοπός τους, να ξεσηκώσουν τους πάντες. Να σηκωθούν όλοι μετά το τέλος της μεγάλης μουσικοθεατρικής παράστασης και να χορέψουν και να διασκεδάσουν όσο αντέχουν. Λοιπόν, αυτά, σε θερμά συγχαρητήρια για όλα όσα γίνονται εκεί, για όλα όσα πράττουν, και στο σημείο αυτό να σας πω ότι βρέθηκα εκεί. Είδα έτσι λίγο από τις πρόβες, γιατί να κρατήσουμε και το suspense, έτσι. Να κρατήσουμε και την αγωνία και όλα όσα θα δείτε την Κυριακή 8 η ώρα το βράδυ. Όμως πάμε τώρα να δούμε τις πρόβες, να δούμε τι μας είπαν τόσο η Φρόσο όσο και ο Μάρκος. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις μας επιστρέφουμε για ό,τι καινούριο υπάρχει και τον επίλογο της εκπομπής μαζί με ακόμη μία πρόταση. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα ρεπορτάζ με πρόβες για μία πολύ μεγάλη εκδήλωση που πρόκειται να γίνει.
Βλέπουμε ότι το ανοιχτό θέατρο χώρας έμεινε φέτος αβαυτό. Άσπρα του σκαλιά, άσπρα δεν είναι. Και αναρωτιέμαι γιατί συνέβη αυτό. Πολλά σημεία δηλαδή εδώ, του θεάτρου, όπως και απέναντι, και όλα τα σκαλιά είναι απεριποίητα. Δεν έχουν βαφτεί φέτος. Και εδώ, όπως βλέπετε, κάποια σημεία που θα μπορούσαν άνετα να βαφτούν και να δώσουν τη διαφορά, τις καθαριότητες, τις περιποίησεις, δυστυχώς δεν έχουν γίνει. Την οποία φρόντισαν επιδεικνύουν και ένα φύλλο και τα σερβίτσια που έφερναν οι θαλασσινοί, τα ταξιέρικα. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαμεσολάβηση του προξενητή, συνηθέστερα της προξενήτρας, ατόμου λοιπόν που είχε το χάρισμα της πυθούς και την ικανότητα να επαινεί λοιπόν τα χαρίσματα των μελονύμφων. Νύχτα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι με φανάρι, διότι σε περίπτωση που το προξενιό δεν γινόταν αποδεκτό, δεν θα ήταν τιμητικό για την οικογένεια. Είναι κανείς εδώ, Παλεριμιώτη, Θεμελίνα! Κοίτα που θα σε αφράτη. Πώς και από τα μέρη μας τέτοια ώρα. Α, σας φέρνουν προσξενιά για τη θεγατέρα σας, την Νικητάδενα. Κάθισε και λέγε. Ποιος ενδιαφέρεται για τη μονατριβή μου. Α, ένας Λεβέντης είσαμε εκεί πάνω, σπουδασμένος γιατρός. Ο Τσελάρης από τη σκάφη. Μη μου πεις. Ο γιος της Φουκαϊνάς. Α, η μάνα του είναι μια κακή στρόφ. Θα πλέξει το ποίημα αυτά τα λαϊκά. Α, έχεις δίκιο. Ούλο το χωριό τον εθέλει για γαμπρό. Έχει και κάμποσα στρέμματα περβόλια στο βαθύ, με πορτοκάλια και μανταρίνια παρακαλώ. Το περίμα πάει πίσω, να μια πρικά τη στίβη. Μέχρι εκεί πάνω, με χραμίες, με σύφερο κύριστης που την πηγάζαν. Άσε τα σπροκεντήματα. Τα μάτια μου ήβγαλαν νύχτα μέρα με την τουνούκλα. Ξέχωρα τα μόμπιλα που τη σύφερο ερφώστης από τις Ευρώπες. Α, και τα τρία καβάδια, Λιόνια Βυσσινιά με χρυσή ρίγα και τα δύο τσεμπέρια, πού τα πάεις? Παλεριμιώτη, είτε που λες, συμφωνήσουμε το προξενιό. Ένι ξέρω, φράτη μου, το παλικαράτσι καλό παιδί είναι, τη μάνα του φούμε. Μα έχει και μιλιά ενές, ξέρω την καλά, κούεμε. Άντε, αφιάξουμε την εκλαβή, αχαρούν και τα παιδιά. Λοιπόν, τι από ό,τι δίνεις για τη θηγατέρα σου? Λοιπόν, μόλις οι δύο οικογένειες συμφωνούσαν, ο γαμπρός έδινε το λόγο του και γινόταν, ας πούμε, το πρώτο ξέσπασμα. Τότε στέλνει στην οικογένεια της νύφης ένα τενεκέ χαλβά και ένα τσουβάλι καρύδια, τα οποία η μητέρα της νύφης μοιράζει στη γειτονιά για τα καλορίζικα και συνάμα αυτό λειτουργεί και ως προσκλητήριο στον Αραβόνα. Ωραία, θα πας μέχρι εκεί, αλλά θα πρέπει να το κάνεις λύθεις. Εκεί μαζευόταν λοιπόν το σόι της, περιμένοντας την άφηξη του γαμπρού. Στο φουσάτο λοιπόν του γαμπρού, όχι θα το πω είπαμε τώρα, μετά. Στο φουσάτο λοιπόν του γαμπρού προείστατο ένα νεαρό παιδί με την εικόνα, ο γαμπρός με δύο νεαρές κοπέλες, η πεθερά με τη λευκή και τη πετσέτα και τα καρύδια, ο ασημένιος δίσκος με το ασπροκέντημα και τα χρυσαφικά που θα φορέσει η νύφη και ακολουθούν πανέρια με δώρα για την οικογένεια της πεθεράς, ταψιά με γλυκά, γαλόνια με κρασί. Όταν φτάνουν, πρώτα εισέρχεται η εικόνα και η μητέρα ρίχνει τα καρύδια στο κατόφλι για τα καλορίζικα, τα οποία και μαζεύουν μετά τα μικρά παιδιά. Τώρα θα βγείτε για να παίξει μουσική. Ή μάλλον περιμένετε τη μουσική και βγείτε. Ναι. Ο παπάς λοιπόν κάνει τον αγιασμό και ψάλλει τις ευχές του Αραβόνα.
Τότε ένα αμφιθαλές κορίτσι σταυρώνει τις βέρες στην εικόνα και τις βάζει στο αριστερό χέρι των μελονύμφων. Ακολούθως ξεκινάει η ανταλλαγή των χρυσών. Πρώτα όμως η Πεθερά βγάζει το τσεμπέρι της νύφης με τον αετό που δήλωνε ότι ήταν ελεύθερη και της βάζει το ζαχαρί τσεμπέρι με τα στέφανα, κίνηση που δηλώνει ότι από τούδε και στο εξής θα είναι υποταγμένη στην Πεθερά, τουλάχιστον για όσο καιρό λείπει ο άντρας στο ταξίδι του. Η νύφη θα μείνει όλη νύχτα στολισμένη για να τη βλέπουν και να τη θαυμάζουν, θα της βάλουν και οι γονείς τα χρυσαφικά και φυσικά χρυσό θα δώσουν και στην προξενήτρα για τη συμβολή της. Το χρυσό αυτό θα το χρησιμοποιήσει στο γάμο του δικού της παιδιού. Η οικογένεια κερνάει τους καλεσμένους κρασί ανάμα και παραδοσιακά γλυκά και τα όργανα ετοιμάζονται για το γλέντι που θα ακολουθήσει. Το χορό θα πρωτοσύρει βέβαια το ζευγάρι με προστελάτη το γαμπρό. Ωραία. Καλό ρίζικα λοιπόν.
το οποίο πλήρωνε ο γαμπρός. Θα έρθεις, μάλλον εκεί θα είμαι. Θα έρθεις να πάρεις το ύφασμα μόλις το πω. Και στη συνέχεια, γρήγορα, έκανε με το ψαλίδι μία συμβολική αρχή. Τότε λοιπόν ο γαμπρός έριχνε πάνω στο ύφασμα τα χρήματα για να είναι τυχερό και καλορίζικο και αυτά τα χρήματα θα ήταν η αμοιβή της μοδίστρας. Εντάξει. Την πρώτη Κυριακή λοιπόν πηγαίνουν στην εκκλησία και γίνονται τα επίσημα. Ξεκίνα το ράψιμο. Αυτό λοιπόν θα είναι το νέο κοινωνικό γεγονός του νησιού, το οποίο οι γειτόνισσες θα σχολιάσουν λοιπόν με τον ιδιαίτερο τρόπο. Η ύφηκα μα θα στο σπίτι μα ήρθε στον Πολλασβολέ. Έντε, φαίνεται τώρα αυτά σα από τα νέα. Θεμελίνα, η κόρη τη νομικού ένα, που είπε η πριφρόνη τον καπετάνιο, αυτόν που την ήκλεψε και την παντρεύτηκε κρυφά, που ήταν φτωχιά και δεν είχε βρακία βάλει. Και τώρα, πολλά μαϊτζά. Ξεσπάσαμε προξενιά τη κόρη τη, την την πήρε καλό γαμπρό, το τσελάρι, το γιο της Φουκαΐνης και του Μικελιού, σπουδασμένος γιατρός. Η φέστα της δεν ήθελε θελασσινό και ξέχασε μαθητικά της. Η μαθά τα γαλατζανή μου, η πεμούτα εξάρει με το δοκιούλι που της τα έπαινε η ύφη της Ιστούλα. Α, εγώ η σούπα τι ήμαθα, ετοιμάζεται κι άλλο ξέσπασμα. Είδα ζυχτές την Αφράτη απέναντι στο σπίτι του Παλαιρημιώτη. Φαίνεται κάποιος είπανε στο μάτι τη στίβη της κόρης του με τις πικαζανές χραμίες. Ευτυχώς που έχει μια άλλη πρίκα και πολύ καμόφυλα, γιατί σώσα την ύπερνε έτσι που είναι σαν την καμουζέλα. Η Αφράτη είναι μια βενδίνα. Σίγουρα θα τους κάνει το προξενιό. Άρη, ίνιξες πάλι το τσιροκαλάστα να μην βγάλες. Άσεξε επικρατεί η μάνα της, θα βγάλει πιο το μαύρο το φουτά χαρευτή. Δυο παιδιά της σκάσε τη μαράζει από τον καμόντου της. Ρε, κάτσε τη φουναγκάτσε του μπαίτε σας, που να έχει πράγμα το πατσί σας. Η λαλάντζε φαλή μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, Μάρκο, πρόσω. Λοιπόν, η φετινή παράσταση έχει ως κεντρικό της θέμα την αναβίωση λοιπόν των εθήμων που πλαισιώνουν τους τρεις μεταβατικούς σταθμούς της ανθρώπινης ζωής, τη γέννηση, το γάμο και το θάνατο. Mm-hmm. Θα είναι λοιπόν και φέτος ένα έτσι μουσικό θεατρικό θέαμα, δηλαδή θα έχουμε και μονόπρακτα, θα έχουμε και τους χορούς και τις συγκεκριμένες συνήθειες και πρακτικές που έκαναν οι παππούδες μας σε μια προσπάθεια έτσι να ξαναθυμηθούμε τα παλιά. Βεβαίως. Και να ανακτήσουμε έτσι την εθνική μας συνείδηση. Γιατί όχι, να διατηρήσουμε την παράδοση. Πυρετώδης ρυθμή. Ναι. Ραντεβού όλη την Κυριακή το βράδυ. 8 Ιουλίου, 8 η ώρα το βράδυ, μαζί με τα παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα, 25 χορευτές. Και θα κλείσουμε με σωσιδιασμό πέρα τα καλύματα από διακούς και κριτικούς χορούς. Είναι όμορφη, λεβέντικη χορή. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Θα σας δούμε. Κυριακή το βράδυ. Ευχαριστούμε.